στοχεύοντας το να γίνει ανάχωμα στην φυγή των Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό για επεμβάσεις που μέχρι στιγμής δεν γινόντουσαν στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στην προσέλκυση των Ελλήνων γιατρών του εξωτερικού, αποτελεί το νέο ρομποτικό υβριδικό χειρουργείο που εγκατέστησε Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, μια επένδυση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια σήμερα παρουσιάσαμε το πρότυπο υβριδικό ρομποτικό χειρουργικό σύστημα στη χώρα μας με τη σφραγίδα της General Electric. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς διότι αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, την οποία την διαθέτουν ελάχιστα νοσοκομεία παγκοσμίως, τη φέραμε στην Ελλάδα, τη φέραμε στο ιατρικό, δίνουμε στους γιατρούς το καλύτερο εξοπλισμό για να μπορέσουν να δώσουν στον ασθενή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κύριε Αποστολόπουλε, έχετε προωθήσει συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ασθενείς να απολαύσουν τις υπηρεσίες του νέου υβριδικού χειρουργείου? Στο πλαίσιο της εξαιρετικής και στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε με τον ασφαλιστικό χώρο, προφανώς όλα αυτά θα είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. We are very, very proud to be in a partnership with the Athens Medical Center. And you know, it is not about innovation only. Innovation is about premium technology, but it is also about fantastic partnerships and new collaborations. And with AMC, you know, GE has a terrific international leader, a partner, and a very long-term in a relationship. So we are very proud to be associated with them. Ως Υπουργός Υγείας, είμαι θεματοφύλακας της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Εμείς πιστεύουμε στην δημόσια δωρεάν υγεία, αυτή όμως δεν είναι ανάγκη να είναι κρατική. Το Υπουργείο Υγείας χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία και κάθε πρωτοβουλία και οι όροι τους οποίους εμείς εγκαθιδρύουμε είναι οι όροι εντιμότητας, καθαρότητας, διαφάνειας και ανοιχτών σχέσεων έξω στην κοινωνία της δημόσιας δωρεάν υγείας και του ιδιωτικού τομέα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς χάριν του Έλληνα ασθενή. Και είναι προφανές ότι αυτούς τους ανθρώπους υπηρετούμε όλοι μας στην καλύτερη δυνατή συνθήκη και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όπως ο καθένας το καταλαβαίνει. Είμαι ένας από τους πρώτους ανθρώπους μετά την κρίση που αποτέλεσε αντικείμενο του Brain Gain με την πρωτοβουλία του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Ένας από τους λόγους στους οποίους γύρισα στην πατρίδα ήταν η υπόσχεση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ότι θα μας προσφέρει όλη εκείνη τη τεχνολογία για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων αγκιοχειρουργικών παθήσεων. Τώρα πια βρισκόμαστε εδώ, το νέο υβριδικό χειρουργείο είναι εδώ και μπορούμε πια να χρησιμοποιούμε και να εφαρμόζουμε στους Έλληνες ασθενείς όλα αυτά για τα οποία εκπαιδευτήκαμε στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Το νέο υβριδικό χειρουργείο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών αποτελεί πραγματικά ένα κόσμημα για την ελληνική ιατρική και ιδιαίτερα από τη δική μας πλευρά για την αγκιοχειρουργική. Τώρα πια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σχεδόν όλες τις πολύπλοκες αορτικές παθήσεις, παθήσεις του διαβητικού ποδιού και των φλεβικών ελκών με τις νέες τεχνικές αλλά και τα ειδικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρει το υβριδικό χειρουργείο. Λιγότερο σκιαγραφικό για τον ασθενή, λιγότερη ακτινοβολία και για τον χρήστη για τον ασθενή, αλλά και ειδικές τεχνικές για να μειώνουμε αισθητά το χρόνο του χειρουργείου αλλά και να αυξάνουμε την ασφάλεια των επεμβάσεων. Αυτό που μας προσδίδει το πρώτο πιστοποιημένο υβριδικό χειρουργείο που εγκαινιάσαμε σήμερα είναι δυνατότητα αντιμετώπισης ακόμα και της χρόνιας κορμπικής μαρμαργής με τη χρήση υβριδικής θεραπείας με τη βοήθεια των καρδιοχειρουργών μας. Θα μπορούμε πια να θεραπεύουμε τον οποιοδήποτε ασθενή με κορμπική μαρμαργή. Η ρομποτική υβριδική αίθουσα είναι συνέχεια της ρομποτικής αίθουσας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών που εδώ και 13 χρόνια μας έχει επιτρέψει να κάνουμε πάνω από 10.000 επεμβάσεις ρομποτικές με άριστα αποτελέσματα σε περιπτώσεις που ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, είτε γιατί ο ασθενής δεν μπορούσε να μπει στο χειρουργείο διαφορετικά λόγω διαφόρων προβλημάτων, είτε διότι το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τα δύσκολα έχουν γίνει εύκολα για εμάς τους χειρουργούς, που σημαίνει ότι ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές για τους ασθενείς, είναι ανέμακτες οι επεμβάσεις, είναι ανώδυνες, μπορούν να μείνουν στο νοσοκομείο πάρα πολύ λίγο σε σχέση με παλιότερα και να επιστρέφουν στο σπίτι τους πρώτα και μετά στις εργασίες τους. Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που ανήκουμε στο ιατρικό προσωπικό του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και ολοκλήρου του Ομίλου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο και τους συνεργάτες του για όλη αυτή την
δυνατότητα που μας δίνει να έχουμε στα χέρια μας ό,τι χρειαζόμαστε για να είμαστε αποτελεσματικοί και να κάνουμε καλά τον κόσμο.